Για πάλι, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Λοιπόν, ήθελα να βάλω μερικά παιχνιδάκια μαζί εμένα, αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο για αυτό. Ξέρετε, παιδιά, ότι σε τέτοια θεματάκια προσπαθώ να τα κατηγοριοποιήσω. Δεν θέλω να σας δείχνω, ξέρω εγώ, μια βίδα ή ένα παξιμάδι, δείτε τι πήρα και ξέρω εγώ, πήρα μια μπαταρία. Θέλω να σας δείχνω όσο πιο πολλά μαζεμένα πραγματάκια γίνεται για πράγματα που δεν έχω πολλά να πω. Αλλά όταν ένα προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό συγκεκριμένα, προσπερνάω το άλλο κομμάτι και το δείχνω μόνο του. Έτσι ήταν και αυτή η μαλακιούλα. Αυτό εδώ πέρα το κουκλάκι έλεγα να το βάλω με το θερμόμετρο για τα μωρά. Αλλά επειδή με το που το έβγαλα από τη συσκευασία μου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις, πάμε να πούμε μερικά πραγματάκια. Και ότι η τιμή ήταν χαμηλή και η ποιότητα είναι φοβερή. Σαν ένα δώρο κολολέι, οπότε πάμε να δούμε. I love you, good night. Ωραία, πάμε από εδώ. Μετά, το συγκεκριμένο έρχεται σε πολλές παραλλαγές. Έρχεται με αυτή την κουβάγια. Έρχεται με αυτή, έρχεται με το. Αρνάκι, με αρνάκι, γουρουνάκι και αρκουδάκι. Ήθελα να πάρω το γουρουνάκι, αλλά δεν είχε γαμωτή, είχε τελειώσει. Μη το toys, μη του, με του. Γάμισε το. Λοιπόν, και εδώ πέρα τι σου λέει, βγάλε αυτό, βάλε τις μπαταρίες, βάλε ξανά το καπάκι στο μυαλό του και λειτουργεί σαν λαμπάκι. Έχει τις προστοποιήσεις εδώ πέρα της ROY και της CEO, ό,τι χρειάζεται. Α, έχει και γατάκι, ελεφαντάκι και δύο μαϊμουδάκια. Νομίζω, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι είναι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είναι η κουκουβάγια. Ένα από τα σχήματα που σας είχα δείξει. Και να σας πω τι γίνεται. Το συγκεκριμένο το πήρα για δωράκι. Me too, best for you, ξέρω εγώ. Είναι λαμπάκι νυχτός. Α, έχει και εδώ πέρα τα. Έχει και ξυστό. Να ρε μάγκες. Αυτό που σας λέω συνέχεια είναι ότι όταν ένα προϊόν είναι επιτυχημένο, είναι δοκιμασμένο, είναι πάρα πολύ καλό στην Κίνα, τρέχουν όλοι οι Κινέζοι που ξέρετε ότι είναι άρχοντες στην αντιγραφή και πάνε να το αντιγράψουν κατευθείαν. Εδώ ο τύπος έχει κάνει ένα προστατευτή, έχει βάλει εκτός από το QR code εδώ πέρα, που παίζει να είναι και το ίδιο με αυτό, έχει βάλει και ξυστό γνησιότητας. Οπότε, όταν πας να πάρεις εσύ από ένα. Το eBay, από το AliExpress, ξέρω εγώ, που πουλάνε τις πουτάνες μαϊμούδες, βεβαιώσου ότι έχει αυτό εδώ το πραγματάκι. Οπότε, το ξύνεις αυτό, βάζεις το QR code και βλέπεις άμα είναι όντως το γνήσιο, το δοκιμασμένο, για να μπορέσεις να το δώσεις με ασφάλεια στα παιδιά σου και να μην πας να του δώσεις κάτι που είναι τοξικό ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, φίλε, μας κάσει, μας δίνεις κουκλάκια, ρε, είσαι σοβαρός, μας δίνεις Xiaomi κινητά, μας δίνεις τέτοια. Μαγκές. Άμα είναι κάτι ωραίο και κάτι σαν για δώρο, ειδικά για παιδάκια, γιατί όχι. Γιατί όχι, ξέρεις από πόσα έξω θα μπορείς να βγεις. Κάτσε τώρα να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είστε λίγο παπάρες. Γενικά. Με αυτά εδώ πέρα τις έξιμες λύσεις. Όπως οι κουτάλες, ας πούμε, αυτές εκεί πέρα, που μπορείς να τις πας δώρο σε ένα σπίτι και να πει: α, ξοδεύτηκε ο άλλος. Γιατί πραγματικά έχω μπει σε κάτι μαγαζάκια που πουλάνε full κινέζικο, κάτι pallet store, κάτι τέτοια. Και βλέπεις ότι οι τιμές τους τις χρεώνουν και καλά. Δεν είναι ότι είναι τα ποιοτικά τα υλικά. Είναι η έξιμη λύση. Πληρώνεις το design, πληρώνεις το σχεδιασμό, πληρώνεις τον διάσημο, τον κατασκευαστή που πήγε και το έφτιαξε. Ρε πάτε σοβαρά, είστε σοβαροί. Αυτό εδώ το κουκλάκι, ας πούμε, άμα πήγαινα και εγώ το περνά από μια λυσίδα, ειδικά για παιχνιδιά μωρών και παιδιών και οτιδήποτε, μπορεί να το πλήρωνα και ένα 25. Εγώ το πήρα κάτω από 10 δολάρια. Γιατί να μην το πάρω, και ειδικά όταν βλέπω ότι είναι ποιοτικά πάρα πολύ καλό, το ίδιο θα πιστεύει και ο γονιός. Το ίδιο θα πιστεύει και αυτός που θα του πας δώρο. Και θα σου έχει υποχρεώσει. Δεν μου πήρες μια ένα φτηνιάρικο, δεν πήγες στα τζάμπο να μου πάρεις ένα κουκλάκι να που κάνει 3 δολάρια. Πήγες. Δολάρια. Πω, έχω παρουσιάσει με τις ξένες αγορές. Τέλος πάντων. Πήγε και μου πήρε αυτό. Ωραία, φίλε, αυτό είναι και μαλακό. Είναι αυτό, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Η υφή είναι απίστευτη. Είναι, δεν ξέρω τι κατά υλικό είναι. Που, δεν νομίζω να είναι πολυεστέρας, αλλά σαν υφή τουλάχιστον γαμάει. Θέλω να το ξεσκίσω. Λοιπόν, μετά από κάτω έχει εδώ πέρα bin bang για να στέκεται όρθιο. Τα ακούς, έχει μέσα αυτά εδώ πέρα τα πλαστικά τα μπιλάκια, το οποίο παπ, το βάζει εκεί και στέκεται. Ωραία, μια χαρά κι αυτό. Και πάμε στο selling point όλο αυτού. Όλο το θέμα είναι αυτό εδώ πέρα το διακοπτάκι. Λοιπόν, εγώ πήγα και το ξεδίδωσα με το WoW Stick πριν, παίρνει 3 αλφα-αλφα μπαταρίες. Made in China, καλά, πες μας κάτι που δεν ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εδώ πέρα. Να δεις πόσο κουφάλες είναι οι Κινέζοι. Εδώ πέρα έχει η θήκη για να το βάλεις σε ένα καρφί στο τοίχο και να το αφήσεις έτσι. Λοιπόν, έχετε δει κάτι telemarketing που λέει: α, τώρα μπορείς να έχεις φωτάκι παντού και το πατάς και ανάβει. Πρέπει να πήρανε καμιά δεκαριά χιλιάδες τέτοια και να πήγανε να το κάνανε εδώ πέρα, να πήραν αυτό το κουκλάκι, εδώ πέρα με το μυαλό του, και πήγανε να το κάνουν έτσι, να το κάνουν πατέντα. Αυτό μπορεί να το κρεμάσεις, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι αυτό είναι σίγουρα προϊόν από άλλη παρτίδα. Δηλαδή ήταν από μια παρτίδα φωτιστικά αφής που μπορείς να τα βάλεις στο τοίχο και καλά σε περίπτωση μια αποθήκη ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να περνάς και να τα κουμπάς και να έχεις φως. Το συγκεκριμένο είναι το φωτιστικό του κουκλιού. Οπότε βάζεις τις μπαταρίες 3α. Το κουκλί. Εδώ πέρα είναι μέσα από η υποδοχή του. Πας και το στριμώχνεις. Λα, το βάλουμε καλά. Και αφού το βάλεις καλά-καλά εδώ μέσα για να βεβαιωθείς ότι δεν μπορεί να το βγάλει εύκολα το παιδάκι, λειτουργεί και σαν φωτάκι νυχτός. Οπότε, το παίρνει το μωρό, το παίρνει αγκαλιά, τι ωραίο που είναι, σ' αγαπάω, το φυλάει εδώ πέρα. Πραγματικά, στην υφή, γαμάει. Λοιπόν, οπότε, έχει και τα χεράκια εδώ. Το παίρνει αγκαλιά, το τέτοιο, φοβάμαι, ξέρω εγώ. Παπ, φως.
Γαμάτο. Κάτσε να το βάλουμε λίγο καλύτερα. Ναι, παιδιά, γενικά είναι αυτό. Όταν βλέπω κάτι καλοφτιαγμένο, φτηνό και η αντίστοιχη λύση εδώ στην Ελλάδα κάνει τα τριπλάσια λεφτά, με εξοργίζει λίγο. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν, ήθελα να το κάνω αναλυτικό review και να πούμε και μερικά πραγματάκια σχετικά με τα παιχνίδια παιδιών. Από τη στιγμή που είναι από επίσημη αντιπροσωπεία, έχει περάσει όλες τις πιστοποιήσεις, δεν υπάρχει κάτι τοξικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σου λέει και τις ηλικίες κάπου που δεν πρέπει, made in China. Οκ, ναι, όλα εκεί γίνονται. Me too, και δεν είναι καμιά εταιρεία no name τελείως, είναι με το brand name της, μπορείς να τη βρεις, έχει δικό τη site και είναι κομπλέ. Οπότε, ναι, αυτά είχα να πω. Πάρα πολύ καλή αγορά. Όποιος θέλει να το κάνει δωράκι έτσι σε παιδάκι, όχι, μην πάτε τώρα σε κανένα μωρό, σε κάποιο παιδάκι που ξέρω μπορείτε να το βάλετε αυτό και σε αυτιστικό, ξέρω να το βάλετε απέναντι στο γραφείο του, είναι μια χαρά. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.